Ευθύμη, μεταρρυθμιστική ατζέντα στο τραπέζι του Υπουργικού. Καλημέρα, Νικόλ. Ναι, πράγματι, θέλει να πατήσει το κουμπί τη επανεκκίνηση στην πραγματικότητα η κυβέρνηση. Αυτό που διαμηνύουν τα κυβερνητικά α, στελέχη με κάθε τρόπο είναι ότι εμεί πλέον θέλουμε να εστιάσουμε σε θέματα που αφορούν στην καθημερινότητα των πολιτών. Γι' αυτό το λόγο έχουμε ένα πάρα πολύ πλούσιο, έχουμε μια πολύ πλούσια ατζέντα σήμερα. Γι' αυτό και όλο το Υπουργικό Συμβούλιο πρέπει να σου πω θα γίνει σε δύο δόσει. Ο πρώτο γύρο γίνεται σήμερα, ο δεύτερο γύρο θα γίνει. Περί της... 11 Οκτωβρίου. Σύμφωνα πάντοτε με τι πληροφορίε. Από... Θα μπουν τα χρονοδιαγράμματα, οι προτεραιότητε και θα Ακριβώς. έχουμε την, το δεύτερο, τη δεύτερη φάση στι αρχέ του Οκτώβριου. Στι αρχέ του Οκτώβριου, Πολύ σωστά. Ε, τώρα, από την ατζέντα τη σημερινή συνεδρίασης θα δούμε και μια σχετική κάρτα που έχουμε ετοιμάσει. Έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, ξεχωρίζει θα λέγαμε, η ενημέρωση αρχικά από τον Υπουργό Μεταφορών και Υποδομών, τον κύριο Σταϊκούρα και τον Υφυπουργό, τον κύριο Ταχιάου, σε σχέση μια πρώτη ενημέρωση για, τις, α, για μια εκτίμηση για τις κτηριακές καταστροφές στην Θεσσαλία. Mm. Καταλαβαίνουμε όλοι γιατί αυτό το ζήτημα είναι τόσο σημαντικό, Νικόλ. Θυμίζουμε ότι είχε κατατεθεί συμπληρωματικός προπολογισμό 600 εκατομμυρίων, έχουμε ακούσει εκτιμήσει πολύ άσχημες, πολύ... για πολλά... πολλά... Τα πρω... Οι πρώτες πληροφορίες από το Οικονομικό Επιτελείο και θα δούμε αν θα επιβεβαιωθούν και στο Υπουργικό ε, έκαναν λόγο για ένα κόστο ε, κόστος ενός δις μόνο για τις άμεσες ανάγκες ό,τι αφορά τις κτηριακές καταστροφές. Δεν μιλάμε για τις υποδομές. Εκεί ο λογαριασμό ανεβαίνει κατακόρυφα. Μας έλεγε στη Θεσσαλονίκη ο ίδιος ο υπουργό Υποδομών, ο Χρήστος Ταϊκούρας, ότι μόνο ο σιδηρόδρομος είναι μια ε, τεράστια πληγή η οποία δεν αναμένεται να αποκατασταθεί και πριν περάσουν ένα με δύο χρόνια. Έτσι. Ναι, ναι. Είναι πάρα πολύ μεγάλα τα προβλήματα και αναμένουμε να δούμε, γιατί είναι η πρώτη ουσιαστικά επίσημη έτσι εκτίμηση. Περιμένουμε να δούμε τι ακριβώ θα υποθεί όσον αφορά στο συγκεκριμένο ζήτημα. Ένα ακόμα θέμα που έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον είναι το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών από την κυρία Κεραμέο για τι διοικήσει φορέων του Δημοσίου. Στην πραγματικότητα, οι διοικήσει των φορέων του Δημοσίου θα επαναξιολογηθούν. Μιλάμε σε πάνω από 500 φορεί του Δημοσίου. Ουσιαστικά τι προσπαθεί να κάνει η κυβέρνηση στην Νικόλ. Προσπαθεί να κάνει μια τομή στη δημόσια διοίκηση, να σταματήσει ο ορισμό των διοικήσεων. Από μένα και από σένα, όχι από μένα και από σένα, αλλά κατάλαβε από, από την εκάστοτε κυβέρνηση. Ναι, το, πούμε το δούμε έτσι. να γίνεται με αξιοκρατικά κριτήρια. Δεν υπάρχει κυβέρνηση που να μην το έχει υποσχεθεί αυτό τι τελευταίε δεκαετίε, αλλά να σκεφτόμαστε θετικά. Έτσι ακριβώ. Και ουσιαστικά από τα τέλη Οκτωβρίου, που αναμένεται να εκινήσει η συγκεκριμένη διαδικασία, θα έχουμε ε, ουσιαστικά μια αξιολόγηση, όπω είπαμε, των α, υφιστάμενων διοικήσεων ε, με όρου και αποδοτικότητα. Μένει να δούμε τι θα εφαρμοστεί στην πράξη. Ε, ιδιαίτερο ενδιαφέρον επίση έχει και το, νομοσχέδιο, το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγεία από τον κύριο α, Μιχάλη Χρυσοχωίδη για μονάδε ουσιαστικά α, εγκεφαλικών σε νοσοκομεία α, σε όλη τη χώρα. Στην ουσία, αυτό θα ξεκινήσει α, σύμφωνα με τι πληροφορίε μα από 15 νοσοκομεία αρχικά. Θα υπάρχουν 24 ώρε μονάδε λειτουργία για την αντιμετώπιση των εγκεφαλικών. Ε, στην μάχη αυτή θα μπουν, πρέπει να σου πω, και τα πανεπιστημιακά νοσοκομεία στην επικράτεια. Σιγά-σιγά mm -hmm. αυτό θα γίνει ναι. κλιμακωτά, να μέντε, να γίνει κλιμακωτά. Ε, και βεβαίω είναι σημαντικό γιατί πέραν όλων των άλλων, για την α, λειτουργία ουσιαστικά αυτού του σχεδίου τη κυβέρνηση, έτσι, πρέπει να υπάρχει εξειδικευμένο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, με ό,τι αυτό σημαίνει και για προσλήψει. Και σε επίπεδο προσλήψεων. Και, και έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία και αυτό. Από εκεί και πέρα θα δούμε στην αμέσως επόμενη κάρτα που έχουμε ε, ετοιμάσει. Θα υπάρξει μια παρουσίαση ακόμα από τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών α, του νομοσχεδίου για την προώθηση της υλοποίησης του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών. Μια παρουσίαση από τον Υπουργό Ανάπτυξης κ. Κώστας Κρέκα του νομοσχεδίου για τη δημοσιοποίηση στοιχείων φορολογίας εισοδήματος από ορισμένε επιχειρήσεις και υποκαταστήματα. Mm -hmm. ε, Επίση, μια παρουσίαση από τον Υπουργό Δικαιοσύνη, κύριο Γιώργο Φλωρίδη, του νομοσχεδίου σχετικά με την πρόληψη τη διάδοση τρομοκρατικού περιεχομένου στο διαδίκτυο. Επίση, αναμένεται να υπάρξει παρουσίαση από την Υπουργό Τουρισμού, κυρία Κεφαλογιάννη, ενό ερανιστικού νομοσχεδίου. Εγώ, Νικόλ, δεν ήξερα τι είναι το ερανιστικό νομοσχέδιο. Είναι ένα πολυνομοσχέδιο, όπω μου εξήγησαν ουσιαστικά. Πολυνομοσχέδιο και... και... για τον τουρισμό. Ναι, Επίση, θα έχουμε μια έγκριση στόχων τον. Από τον κ. Σκέρτσο. Τον κύριο Σκέρτσο του και μία εισήγηση από τον Υπουργό Υποδομών ακόμα σχετικά με τα έργα για την αναβάθμιση των υποδομών. Και των μεταφορών. Μεταρρυθμιστική ατζέντα λοιπόν, αυτό που λέγαμε στην αρχή. Τώρα να πω ότι η ακρίβεια δεν εντάσσεται στην ατζέντα του Υπουργικού Συμβουλίου. Είναι ψηλά όμω πρέπει να πούμε και στην ατζέντα τη κυβέρνηση και στη δική μα. Είχαμε χθε το βράδυ και την κατάθεση τη νέα τροπολογία του Υπουργείου Ανάπτυξη. Είχαμε και μια ε, ενδιαφέρουσα συνάντηση, από ό,τι μαθαίνω, του, υπουργου, του Πρωθυπουργού με του εκπροσώπου των βιομηχάνων, με τον ΣΕΒ. Ούτε εκεί υπήρχε επισήμω στην ατζέντα η ακρίβεια. Δεν υπήρχε επισήμως στην ατζέντα. Συ, ε, συζητήθηκαν πολλά και ενδιαφέροντα θέματα. Θα σου πω όμω τα δύο που δόθηκε ιδιαίτερο βάρος. Ε, στις προκλήσεις οι οποίες απορρέουν βεβαίως από τις πληθωριστικές πιέσει, η ακρίβεια με απλά λόγια, έτσι. Ε, και διερεύνησε, ας το πούμε έτσι, ο Ε, τη δυνατότητα που υπάρχει ο ιδιωτικός τομέας να συνεισφέρει οργανωμένα στην αποκατάσταση των πλημμυρομαθών. Να το πω πλημμυρομαθ... εγώ πολύ πιο απλά, όπως δεν το πω ο κύριος Μητσοτάκης, είπε βάλτε πλάτη στους βιομηχάνους και στο, στο θέμα μήκρα. της Θεσσαλίας στην ανοικοδόμηση και στο θέμα της ακρίβειας. Οι πρώτες πληροφορίες λένε ότι για τη, Θεσσαλία υπάρχει βούληση, για τη Μέν ακρίβεια είναι δύσκολα τα πράγματα γιατί... Υπάρχουν πολύ σύνθετε παράμετροι στην εξίσωση και από την πλευρά των επιχειρήσεων. Για πάμε να τα δούμε. Ευθυμίχη Μαρά, να σε ευχαριστήσουμε.